Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όσο για την ερώτησή σου, γιατί ο Φίλιππος φοράει συνέχεια την πιπίλα του. Ο Φίλιππος είναι σε μια φάση που φοβάται τα πάντα, αγχώνεται πολύ και στρεσάρεται. Έτσι λοιπόν, όταν πήγανε στην εκκλησία με τον μπαμπά του, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο, επειδή από το πρωί είχε πάρα πολύ κόσμο στο σπίτι μας, πάρα πολύ φασαρία, πάρα πολύ ξένους ανθρώπους που δεν τους ξέρει, όλο αυτό τον είχε στρεσάρει τόσο έντονα που ήθελε την πιπίλα του. Η πιπίλα τον βοηθάει να χαλαρώσει και να μην στρεσάρεται τόσο έντονα. Και επίσης στην εκκλησία, λόγω των βεγγαλικών και όλα αυτά, το παιδί αγχώθηκε και έτσι είχε την πιπίλα του για να είναι όσο πιο ήρεμος μπορεί. Εντάξει, δεν αγχώνομαι για το θέμα της πιπίλας. Το κάθε παιδάκι έχει το χρόνο του. Ο Φίλιππος αυτή τη στιγμή έχει πάθει πάλι έντονη προσκόλληση με την πιπίλα, ενώ ήμασταν σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Φανταστείτε, το καλοκαίρι τη χρησιμοποιούσαμε μόνο για τον ύπνο, τίποτα άλλο. Τώρα όμως περνάει μια περίοδο που πραγματικά τη χρειάζεται και τη θέλει και εγώ δεν την αρνούμαι. Αυτό. Δεν είμαι από τις μαμάδες που έχω κόλλημα με την πιπίλα, ούτε που στεναχωριέμαι που το παιδί μου φοράει πιπίλα, ούτε που αγχώνομαι για το πότε το παιδί μου θα βγάλει την πιπίλα. Δεν με ενοχλεί. Κανένας δεν έγινε ενήλικας με πιπίλα. Οπότε τι να κάνουμε, κάποια στιγμή θα την αποχωριστεί με ήπιο τρόπο και χωρίς να του δημιουργήσω κάποιο τραύμα. Αυτά.